Ο κορονοϊός φαίνεται πως κάλυψε το ταλέντο της Κυπουρικής, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που κατά τη διάρκεια της καραντίνας φόρεσαν γάντια και γέμισαν μπαλκόνια και αυλές με χρώματα και αρώματα. Πρώτα στη λίστα των προτιμήσεων είναι τα λαχανικά. Πολλοί ήταν αυτοί που έφτιαξαν τον δικό τους λαχανόκηπο, φυτεύοντας ντομάτες, αγκουράκια και κολοκυθάκια. Είχαμε μεγαλύτερη αύξηση σε ντομάτες, κυρίως ντόπιες ποικιλίες, σαλμενίκο, ατσέ, αλλά και υβρίδια, πιπεριές, μελιτζάνες, υπήρχαν αγκουράκια, μικρά μεγάλα που διάλεγαν και γενικότερα ό,τι μπορεί να φυτευτεί είτε σε κήπο είτε σε γλάστρα. Ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα είναι μόνο μερικά από τα απορροκυπευτικά που επέλεξαν πολλοί να φυτέψουν στις γλάστρες του μπαλκονιού τους την περίοδο της καραντίνας. Η Στεριανή δουλεύει 8 χρόνια σε φυτώριο και μας δείχνει πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να φυτέψουμε στις γλάστρες μας ντομάτες. Αρχικά έχουμε επιλέξει τα φυτενάκια τα οποία θα φυτέψουμε. Σας έχω φέρει ενδεικτικά μία ντοματιά, μία πιπερίτσα, απλή και μία καυτερή και έναν βασιλικό. Επιλέγουμε μία γλαστρούλα λίγης μεγαλύτερης διαμέτρου σε σχέση με τα γλαστράκια που θέλουμε να φυτέψουμε. Τοποθετούμε το χώμα. Φτάσουμε περίπου σε αυτό το επίπεδο, τοποθετούμε το γλαστράκι που θέλουμε να φυτέψουμε. Ο κύριος Βαγγέλης λειτουργεί την επιχείρηση που έχει κληρονομήσει από τον παππού του. Ένα φυτώριο με ιστορία 100 ετών. Όπως ο ίδιος αναφέρει, η ενασχόληση με την Κυπουρική ανεβάζει την ψυχολογία. Να φυτά καλοπιστικά τα μπαλκόνια τους, να φροντίσουν, να μορφύνουν, θέλουν να δώσουν χρώμα, κάνα κάτι, και μετά είχαμε και το κυπευτικό την άλλη πλευρά για να πάει να φυτέψει, να κάνει κάτι. Αλλά πιο πολύ, πιο έντονο ήταν το μπαλκόνι. Η ανάγκη για πράσινα και όμορφα μπαλκόνια και κήπους, ειδικά κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ήταν τόσο μεγάλη που εργαζόμενοι στα φυτώρια δεν προλάβαιναν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Σύμφωνα με τους ίδιους, η καραντίνα δημιούργησε ερασιτέχνες κυπουρούς, οι οποίοι βρήκαν τρόπους να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους.